Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Ίσως θα έπρεπε να έχω έρθει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Πριν 10 χρόνια δεν πεζότανε, πριν 10 κιλά πεζότανε. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Αντέ πως χορεύουν τα καγγέλια. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόοπτα. Να σας βοηθήσω λίγο να το κατεβάσουμε. Θα βοηθήσετε, πιστεύετε ότι κατεβαίνει. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Χθες Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Δημιουργική με μπόχο στυλ. Πρώτη για ψώνια βγήκε η 19χρονη Αναστασία. I was certain doubt of everything when I called you last night from Glasgow. Αχ, τραγουδάς τέλεια, μπράβο σου. Ελπίζω όσο καλή φωνή και να έχω, να τα πάω όλα τόσο καλά και καλύτερα στο Shopping Star. Πάω να αλλάξω. Έκανε τις αγορές της στον Κορυδαλό, ήταν άτυχη στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 45 ευρώ, περπάτησε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρίθηκε... Είναι εκτός θέματος, δεν είναι δημιουργική και δεν μου άρεσαν τα παπούτσια. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Νικολέτας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Φύγαμε για κάτω Πετράλωνα να συναντήσουμε τη Νικολέτα. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Τυχό. Πάμε να σας δείξω την ντουλάπα μου. Έτοιμη μπόχο, Νικολέτα, σε βρίσκω. Μπράβο. Νικολέτα, δεν χρειάζεται καν να πας για ψώνια. Τέλος επεισοδίου, πάμε σπίτια μας. Αστειεύομαι, βέβαια. Πάμε να δούμε τα ρούχα της. Εδώ είναι η ντουλάπα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να σας δείξω τα ρούχα μου. Θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου. Να τα δούμε, λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, αέρινο φόρεμα σε ροζ. Ροζ είναι. Με γεωμετρικά σχέδια. Μ' αρέσουν τα γεωμετρικά σχέδια. Ευτυχώς είναι συμμετρικό. Αν είχε θέματα, θα είχα πρόβλημα. Τι πρόβλημα θα είχαμε, δηλαδή. Συνεννόησης. Με λαιμόκοψη χαμόγελο. Κολακευτικό μπούστο σχετικά. Τα μανίκια είναι νυχτερίδα, γιατί νιώθω καλύτερα να έχω άνεση στα χέρια μου. Ωραίο φόρεμα. Πιστεύω θα σου ταιριάζει πολύ και έχει ωραία χρώματα. Αγαπημένο ρούχο. Εύκολο στο φόρεμα και σε βγάζει από πολλές δύσκολες καταστάσεις. Φουστάνι εκκλησίας, γάμο, βάφτιση, εκδηλώσεις, ό,τι θέλετε. Αναλαμβάνουμε. Εξυπηρετικό πάντα. Για εκκλησία, ευλόγησον. Το έχω φορέσει 15 Αύγουστο στην Ίω. Πώς περάσατε? Αγαπημένο νησί, που μας λείπει πάρα πολύ, όσο συχνά και να το επισκεφτόμαστε. Εγώ, Νικολέτα, δεν έχω πάει στην Ίω. Περίεργο. Αλλά θα πάω φέτος. Είπα κι εγώ. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό εδώ το πουκάμισο, υπόλευκο. Υπό το μηδέν. Α, καλό. Αμάνικο. Αυτό που μου αρέσει στο πουκάμισο αυτό είναι ότι έχει το αξεσουάρ πάνω του. Έτσι δεν με ενοχλεί στο λαιμό, γιατί έχω μια μικρή ευαισθησία. Τέλειο κρουαζέ top. Μ' αρέσει που είναι λευκό. Μ' αρέσει που είναι απλό και απέριτο. Είναι πολύ ωραίο και το κόσμο από πάνω. Μπράβο σου. Είναι πολύ κολακευτικό στη μέση και μπορεί να καλύψει διάφορα που μπορεί να έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Πολύ όμορφα το μπούστο σου αυτό το κρουαζέ. Είσαι σεξι γυναίκα, δεν στο είχα. Είναι πολύ αγαπημένο γιατί το αγόρασα αμέσως μόλις επέστρεψα από την Αραβία. Που το μακρύ μανίκι ήταν υποχρεωτικό. Στην Αραβία δούλευα ένα χρόνο. 11 μήνες άντεξα. Καμιλιέρισα. Έτσι, για να δω πώς είναι η άσκηση της ιατρικής εκτός Ελλάδος. Πιστεύω ότι στην Αραβία ήταν λίγο δύσκολες συνθήκες, γι' αυτό ίσως δεν άντεξες. Αλλά παρόλα αυτά, μπράβο στο κουραγιό σου. Δεν ξέρω αν πολλοί άνθρωποι θα τα κατάφερναν έτσι. Δεν έφερες καμία κελεμπία.
φόρεμα σε ίσια γραμμή. Τι είναι αυτό καλέ? Σαν φανδιά που καμίσα. Παναγία μου. Με ρίγα μαύρη, ανάλογα με τα αξεσουάρ και την περίσταση, ναι. Ανεβάζω ή κατεβάζω, όπως λέει η αγαπημένη, το σύνολο. Ισχύει ότι αυτό το ρούχο, ανάλογα με το πώς θα το συνδυάσει με αξεσουάρ και παπούτσια, μπορείς να το ανεβάσεις ή να το κατεβάσεις. Πάρα πολύ ρατσινίκ, με πολύ ωραίο κόψιμο, λευκή και μαύρη ρίγα. Πάρα πολύ κλασικό κομμάτι. Ταυτόχρονα διαχρονικό και δεν υπάρχει γυναίκα στην οποία δεν πηγαίνει. Μπράβο. Το συνδυάζω με ίσιο παπούτσι τις πρωινές ώρες. Και τι άλλο? Και σανδάλι, είτε ανοιχτό είτε πιο ψηλό για πιο βραδάκι. Oh. Με κάποιο πλούσιο αξεσουάρ, συνήθως τα χρώματα τα γήινα, γιατί τα προτιμώ από τα πολύ έντονα. Είναι ένα απλό ριγέ φόρεμα. Πού δεν τρελάθηκες? Το οποίο το φορά στη θάλασσα για καφτάνι. Πάμε παπούτσια. Λοιπόν, εδώ τα παπούτσια. Ροζ, με λεπτομέρειες γκλίτερ, λίγο βραδινό. Δεν στόχα, Νικολέτα, να φοράς και γκλίτερ. Πού να δεις κι άλλα. Λεπτό τακούνι, τόσο ψηλό αντέχω, με λουράκι στον αστράγαλο, αρκετά κολακευτικό πιστεύω και τόσο ανοιχτό γιατί τόσο αντέχω να φαίνονται δάχτυλα και πόδι. Πάρα πολύ ωραίο παιδιλάκι. Μ' αρέσει το γκλίτερ, μ' αρέσει το χρώμα, μ' αρέσουν όλα. Μια χαρά. Γενικώς δεν επιλέγω γκλίτερ, αλλά κάποιες περιστάσεις το απαιτούν. Όπως? Οπότε θέλω να έχω ένα τέτοιο κομμάτι στην ντουλάπα για αυτές τις περιστάσεις που θα τύχουν. Δεν είναι του μάτσα αυτό το γκλίτερ, αλλά έχει τη λάμψη, τη τσαχνιά του. Ναι. Τα φοράω συνήθως σε νυχτερινές εξόδους και συνήθως με φίλες. Για πού? Που θα συνεχίσει το βράδυ σε μπαράκι για χορό ή ποτό. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δηλαδή? Φοράς την κατάλληλη περίσταση. Μπράβο. Ενώ θα περιμέναμε να τα κάνει ανάποδα. Sneakers. Σε άσπρο με χρυσές λεπτομέρειες, μέχρι να παρακολουθήσω το Shopping Star, πιστεύω ότι τα φοράμε μόνο για το jogging. Όχι, Νικολέτα μου, μόνο για το τζόκινγκ. Αυτά είναι ωραία παπουτσάκια να φορέσεις και πρωί και απόγευμα. Έχουν και το χρυσό, οπότε μπορείς να τα συνδυάσεις κατάλληλα. Πλέον τα φοράω πάρα πολύ εύκολα. Έμαθες. Με φουστάνι, με παντελόνι, πρωί, απόγευμα. Εξαρτάται το πρόγραμμα που έχω και τη διάθεση. Με τα πάντα, αλλά όχι τα chunky shoes. Τα συγκεκριμένα είναι chunky, δηλαδή είναι πολύ μεγάλα sneakers, οπότε δεν ταιριάζουμε φόρεμα παρά μόνο μέσα 19 ετών. Αν θες να σετάρεις ένα φόρεμα ή ένα κοστούμι με sneakers, θα πρέπει να είναι πιο λεπτεπίλεπτα και φίνα. Η κόρη μου είναι Φέλη, τα αγαπάει επίσης πάρα πολύ και της αρέσει να τα παίρνει, ακριβώς γιατί είναι και νεανικά. Ελπίζω σε λίγο να μην μπορεί, γιατί μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά η κόρη σου θα συνεχίσει να παίρνει πράγματα από εσένα, σίγουρα τσάντες και αξεσουάρ σου. Και τώρα που πάμε. Και εδώ είναι οι αγαπημένες μου γόβες. Σε χρώμα καφέ, τις έχω και σε άλλα χρώματα, αλλά είναι ένα παπούτσι που πρέπει να το έχουμε όλες οι γυναίκες στην καρδαρόμπα μας. Γιατί? Μπορώ να τη φορέσω από το πρωί μέχρι και το βράδυ, ναι. Σε όποια περίσταση και να μου τύχει. Υπέροχες γόβες, μόνο που δεν είναι βραδινές. Είναι πρωινές. Το τακούνι βέβαια, όπως βλέπετε, μέχρι εδώ το αντέχω. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ να πονέσω περισσότερο. Με τέτοιο ύψος, τι να το κάνεις το περισσότερο τακούνι. Αλλά θεωρώ ότι πραγματικά προσφέρουν και κολακεύουν πάρα πολύ τα πόδια. Ποια πόδια? Τα γυναικεία στο μέγιστο. Οι γυναικείες γόβες κολακεύουν πάρα πολύ όλα τα πόδια. Βέβαια, εγώ θα τις φορούσα λίγο πιο ψηλές, αλλά και αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες. Τις φοράω όλες τις ώρες, είναι πάρα πολύ αγαπημένες και πάρα πολύ βολικές. Κολακεύουν όλα τα γυναικεία πόδια. Σταμάτα! Και νομίζω ότι θα τις φοράμε και θα μας κάνουν να ξεχωρίζουμε πάντα. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να ξεχωρίσεις με αυτές τις γόβες, παρ' όλα αυτά είναι πολύ κομψές. Και εδώ τι έχουμε? Και εδώ έχω τις τσάντες μου. Βρε, βρε, βρε. Κάνε παιχνίδι. Snake print. Αγαπημένη, αγορασμένη από την Νίο. Στο Μιλοπότα. Υπό τις συμβουλές των φίλων μου, που ήταν και η αιτία που ήρθα στο Shopping Star. Μπράβο τους. Φανταστικό βραδινό τσαντάκι Snake print. Πάρα πολύ ωραία η τόνη της γης. Μια χαρά. Την κρατάω όλες τις ώρες. Με προτίμηση το βράδυ, γιατί το πρωί έχω άλλες ανάγκες, οπότε κρατάω λίγο μεγαλύτερες τσάντες. Από το απόγευμα και μετά όμως, κινητό, κλειδιά, πορτοφόλι και είμαστε εντάξει. Ακριβώς, μπορείς να βάλεις τα απαραίτητα και να κάνεις μια τέλεια βραδινή έξοδος, όπου όλα τα μάτια θα είναι πάνω σου. Ιδιαίτερο το σχέδιο, ξεφεύγει από το κλασικό το σχήμα, οπότε δίνει μια μοντέρνα νότα στο ντύσιμό μου και ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς. Όντως, είναι πολύ μοντέρνο τσαντάκι, το έχεις με τα χρώματα, είσαι και λίγο παιχνιδιάρα, μια χαρά. Άχουτο! Μαύρο. Για πες. Σουέτ τσαντάκι, απλό, μικρό, βραδινό κυρίως,
Α, τι σχήμα τσάντα είναι αυτό, δεν το έχω ξαναδεί. Κασετίνα. Αυτά μου αρέσει, αν και είναι περίεργη. Έχει ένα απαλό κλείσιμο και σε επιτρέπει να το κρατάς. Οπότε έχεις το χέρι σου ελεύθερο, χωράει τα απολύτως απαραίτητα. Τέλειο τσαντάκι βραδινό μαύρο. Πόσο μ' αρέσουν τα τσαντάκια σου που είναι ξεχωριστά και διαφορετικά από αυτά τα κλάτσες που βλέπουμε όλη την ώρα. Μπράβο σου. Δώρο από πολύ αγαπημένη φίλη μου στην Ιω, τη Μαργαρίτα. Τη Μαργαρό. Νομίζω έχει λίγο πιο εξαντρικό γούστο από το δικό μου και πραγματικά με πέτυχε όταν το διάλεξε για μένα. Σε αγαπάνε πολύ οι φίλες σου, σου κάνουν και δώρα. Τι ωραίο, μπράβο, μπράβο. Ελπίζω να μην μου το παρομοιάσετε με νεσεσέρ. Με λαμπατέρ. Εντάξει. Κάνει ακριβώς τη δουλειά για την οποία το πήρα. Όχι, δεν μοιάζει με νεσεσέρ. Αντίθετος, είναι μια πολύ ωραία, όμορφη τσαντούλα που χωράει τα απολύτως απαραίτητα, όπως είπες, για μια καταπληκτική βραδινή έξοδος. Με την αιτιατική μαλωμένη φοιτήτρια. Από αξεσουάρ προτιμώ κυρίως αξεσουάρ που φοράω στα χέρια, ή δαχτυλίδια ή βραχιόλια. Όμως κάποιες φορές η εμφάνιση απαιτεί ένα στόλισμα στο λαιμό. Oh. Αυτό εδώ. Τι είναι? Αγαπημένο κομμάτι. Ναι. Δώρο της ανιψιάς μου και κουμπάρας μου, Ευαγγελίας. Συνονόματι. Έχει την ίδια μέρα γενέθλια με την κόρη μου και την έχει βαφτίσει κιόλας. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ μπόχο, γιατί όλα αυτά τα καλλιτεχνικά κοσμήματα, τα οποία είναι λίγο εκτός της νόρμας, της κανονικής, δηλαδή διαμάντια, πέρλες κτλ. Κάνουν πάρα πολύ μπόχο, πόσο μάλλον και τα χρώματα και οι συνδυασμοί μεταξύ τους. Μπράβο. Ταιριάζει με ό,τι χρώμα ρούχα και να φορέσω. Όλα. Με ό,τι κόψιμο και να έχει στο λαιμό. Πιστεύω ότι προσφέρει αρκετά ως το ντύσιμο, γιατί δεν είναι πάρα πολύ επίσημο. Είναι πιο χαλαρό, πιο μοντέρνο, νεανικό. Ναι. Και το αγαπάω γιατί είναι και από χέρι. Μου αρέσει το κολλιέ σου, είναι ιδιαίτερο. Απλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο καλοκαιρινή επιλογή. Το συγκεκριμένο κολλιέ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ μοντέρνο, λατρεύω που είναι χειροποίητο και συγκεκριμένα πιστεύω ότι σε μία βραδινή έξοδος θα κοιτάνε όλοι το κολλιέ. Βρείτε μια έξοδος κινδύνου να φύγω. Το αγαπημένο μου κολλιέ, έχω πολύ ευχάριστες μνήμες με αυτό, το είχα αγοράσει για την ορκομοσία μου στην ιατρική, είναι σε χρώμα σημαίνιο, ματ, δεν μου αρέσουν πολύ η γυαλάδα, τη γυαλάδα του το δίνει τα πετράδια που έχει και πάλι αγαπημένο σχήμα. Ρόμβος, γωνίες. Τι ωραίο που είναι. Μ' αρέσουν τα δεσίματα. Κάνει vintage. Μ' αρέσει το diamond shape προς τα άλλη, το σχήμα του διαμαντίου που έχει ένα διαμαντάκι μέσα. Το βρίσκω πάρα πολύ κομψό, πάρα πολύ vintage, πάρα πολύ ωραίο να το φοράς βασικά. Πολύ κολακευτικό, πιστεύω, για το λαιμό. Απλό, με τη λάμψη, όση λάμψη αρέσει σε μένα. Τι είναι αυτό, Νικολέτα? Τι παλαιομοδίτικο κολλιέ είναι αυτό? Είναι δυνατόν? Ρεζίλι μας έκανες. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Το συνδυάζω με ανοιχτά μπλουζάκια ή πουκάμισα. Είναι από τα αγαπημένα μου και το φοράω κάθε φορά που θέλω να δώσω λίγη λάμψη στον ντύσιμό μου. Καλά κάνεις, αλλά εμείς οι γυναίκες έτσι κι αλλιώς λάμπουμε από μόνες μας. Οπότε τι το χρειάζεται το κολλιέ για να λάμψεις? Και τώρα, Νικολέτα. Και τώρα θα σας δείξω κάποιες παλιές μου φωτογραφίες. Για να δούμε. Εδώ είναι μία στην ορκομοσία στο ΤΕΙ, στο πρώτο πτυχίο. Πόσα πτυχία πια? ΤΕΙ Ακτινολογίας, 20 και χρόνια πίσω, αρκετά πιο μικρή. Αλήθεια, είσαι πάρα πολύ διαφορετική, δεν σε αναγνώρισα μόλις σε είδα. Κανένας. Φορούσα ένα μπέζ κουστούμι. Μπέζ. Το κουστούμι είναι με εξυπηρετεί πάρα πολύ στο ντύσιμο. Κοστούμια αγαπημένα, συμφωνώ μαζί σου. Με το μαλλί σε μια πιο κόκκινη απόχρωση από αυτή που πλέον έχω, που είναι το καστανό. Και ίσια, γιατί πάντα το ίσιο χτένισμα το έκανα σε ξεχωριστές περιστάσεις. Πω, τι τέλειο πρόσωπο που έχεις εκεί και το μάλλον πολύ ωραίο, ωραίο χρώμα, τέλεια. Και εδώ. Και εδώ, πιο πρόσφατη, περίπου πριν από 9 χρόνια. Τι πρόσφατη? Όταν έγινα νονά στην Ίω, το μαλλί μου πιο κοντό, σγουρό βέβαια, το φυσικό μου, αλλά κοντό μέχρι τους ώμους, όχι όσο μακρύ είναι τώρα. Ωραίο το μαλλί σου κοντό και σγουρό, αλλά σου ταιριάζει περισσότερο το ανοιχτό χρώμα. Μάλιστα. Φοράω ένα μπέζ φόρεμα ίσια γραμμή, με μαύρες λεπτομέρειες γύρω-γύρω από τη μέση που να ταιριάζουν στο σωματότυπό μου. Πολύ μαλλί βλέπω όμως, βλέπω έναν όγκο, δεν ξέρω γιατί, τα έχεις φουσκώσει, έχεις κάνει κότσο. Μ' αρέσει το μήκος, αλλά τόσο μαλλί γιατί? Το φόρεμα πάρα πολύ ωραίο, φίλοι μου, μπράβο. Εδώ βάφτισα τη Μαρία, κόρη αγαπημένη μου συμμαθήτρια τη Μαργαρίτα. Πολύ χαρούμενη. Ah. Πρώτη φορά και μοναδική νονά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι η νονά τη. Παντάξια. Και όσο και αν μου λείπει, τη σκέφτομαι συνέχεια. Αχ, θέλω κι εγώ να γίνω νονά. Κι εγώ νονός νούμερο 2. Πάμε τώρα στα αγαπημένα σύνολα τη παιδιάτρου μα.
ένα πρωινό καθημερινό σύνολο, πάρα πολύ βολικό και εύχριστο. Έχω δοκιμάσει ένα ή μικρό color blocking. Δεν είναι color blocking αυτό, είναι total blue. Μπλε απλό t-shirt και blazer σε λινό από πάνω, με το αγαπημένο μου και πολύ βολικό jean. Και βέβαια λόγω της δουλειάς και της ώρας, γιατί θα το φοράω για πολλές ώρες, για παπουτσάκια, απλό sneaker άσπρο, με μια τσαντούλα μικρή, ίσα που να αποχωράει τα απαραίτητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το blazer, μ' αρέσει πάρα πολύ το top, μ' αρέσει το κολλιέ σου, μ' αρέσει το denim, μ' αρέσουν τα sneakers. Θέλω να κόψεις λίγο τα μαλλιά σου, να τα κάνεις ένα γεωμετρικό μακρύ καρέ μέχρι τον ώμο. Και το τσαντάκι μια χαρά, είναι λίγο μικρό για πρωί. Θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο, στην ίδια απόχρωση, δεν με πειράζει. Αυτό το σύνολο με εξυπηρετεί όλη την ημέρα και μπορώ να τα ανεβάσω αλλάζοντας τα αξεσουάρ ή και το παπούτσι και ανάλογα με το τι έχω στο πρόγραμμα. Να ανοίγω το σύνολό σου, πάρα πολύ ωραίο, βολικό για τη δουλειά σου, ό,τι πρέπει. Μπράβο. Μετά τα πρώτα εύσημα, πάμε σε ένα βραδινό σύνολο. Αυτό είναι το βραδινό μου σύνολο, πολύ αγαπημένο, πολύ βολικό. Εξυπηρετικό για όλες τις περιστάσεις, το αγαπάω πάρα πολύ, το έχω φορέσει παντού, σε εξόδους, σε γιορτές, αλλά κατά κύριο λόγο θυμάμαι το πανηγύρι του Αγίου Φανερίου 27 Αυγούστου στην Ίω, με φίλες και ξεφάντωμα μέχρι αργά το πρωί. Θεωρώ ότι για πανηγύρι, δεν ξέρω, μου κάνει κάτι πιο καλό το ντύσιμό σου από το πανηγύρι. Καλά, μπορεί και να τρελαθώ με τις φανουρόπιτες. Έχω μια καταπληκτική συνταγή της μαμάς μου. Εγώ τις φτιάχνω έτσι κι αλλιώς. Πανηγύρι, ξεπανηγύρι, μ' αρέσουν οι φανουρόπιτες. Αφήστε τις φανουρόπιτες και πάμε γρήγορα στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Μου άρεσε πάρα πολύ το ροζ πέδιλο που είναι γκλίτερ. Τρελαίνομαι για γκλίτερ. Και στο ύψος, και εγώ θα το φορούσα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βράδυ. Εντάξει, πιστεύω έχει λίγο glitter, είναι λίγο περίεργο, αλλά πιστεύω είναι ok. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα, για βράδυ είναι ότι πρέπει. Απλά θεωρώ μήπως είναι λίγο κοντό το τακούνι για βράδυ. Όχι, όχι, είναι πολύ sick. Η Νικολέτα αναχωρεί με την plus size λιμουζίνα μας και τον Φάνη τον Άσο του Βολόν για μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Ξεκινάμε! Το φακελό μου. Α, δεν θέλω τέτοια. Πολύ πόση. Πειραιάς, τέλεια! Σ' άρεσε! Εύκολη περιοχή, έχει θάλασσα και μόνο αυτό είναι αρκετό. Πιστεύω ότι θα πάω μια χαρά. Για μπάνιο θα πας. Τώρα με το στυλ θα το παλέψουμε. Με αγχώνει λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μπράβο, Νικολέτα. Αφού σου αρέσει που έχει θάλασσα, τι καλύτερο. Η πιο αυστηρή μαζί μου θα είναι η Μαριτίνα. Γιατί? Παρά τον ιανικό της, νομίζω ότι είναι αυστηρή με το στυλ, κοιτάζει τις λεπτομέρειες και πιστεύω εκείνη θα είναι η πιο αυστηρή. Νικολέτα, μην αγχώνεσαι. Δεν πρόκειται να σε κρίνω άσχημα. Έχει πολύ ωραίο γούστο. Το θέμα πώς το σκέφτεσαι? Τον πόχο δεν έχω ιδέα τι είναι. Το φαντάζομαι είναι μια γνωστή άγνωστη λέξη για μένα. Έλα, δεν έχεις ιδέα τι είναι. Όταν άνοιξες την πόρτα σου, ποχήμια ντυμένη ήσουνα. Πώς δεν έχεις ιδέα τι είναι? Δεν ξέρει τον όρο. Φλωράλ, μανίκια, κρόσια, τα πολύ ωραία κολιέ που σου έκανε φύγει η κουμπάρα σου δώρο. Όλα αυτά ποχήμια είναι. Εγώ θα το προσαρμόσω σε αυτό που σκέφτομαι. Θα ντυθώ για να πάω σε συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε ανοιχτό θέατρο στην Ίω. Συναυλία, αγαπώ Αρβανιτάκη. Μπράβο σου. Πιστεύω θα το βρεις άνετα. Ήμουν σίγουρος. Δες, Νικολέτα, φτάσαμε στον Πειραιά. Έφτασα στην περιοχή μου. Πάμε για ψώνια. Η 47χρονη παιδίατρος με καταγωγή από την Ίω σήμερα ανακαλύπτει την αγορά του Πειραιά, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ενώ θα πάει και κομμωτήριο μέσα σε 3 ώρες και με 350 ευρώ. Τι λέτε, θα προλάβει? Καλή αρχή, Νικολέτα. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω κάποια σύνολα μπόχο, δεν το έχω. Α, καλό, Οπότε έτσι φαντάζομαι παντελόνες, φαρδιές, άνετες γραμμές, να έχουν λίγο λάμψη γιατί είναι για βραδινό. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρει από μπόχο, είναι παιδίατρος. Ξέρει μόνο ηλαρά και ανεμοβλογιά. Εγώ να ξεκινήσω από κάποιο φόρεμα να σας δείξω που είναι μπόχο. Ναι. Είναι γρήγορα. Υπάρχει αυτό. Oh. Θα προτιμούσα πιο ζεστό χρώμα από το λευκό. Υπάρχει αυτό εδώ τότε. Για να δούμε. Ωραία. Αν μας αρέσει το κρατάμε. Λοιπόν, μετά σε παντελόνα υπάρχει αυτή με την μπλούζα. Μπορούμε να έχουμε άλλη μπλούζα από πάνω. Ναι, βεβαίως. Κρατάμε την παντελόνα τότε. Και? Και να σας δείξω μία μπλούζα από πάνω. Μπορείτε να βάλετε κάτι τέτοιο. Ναι. Πάνω από την παντελόνα. Ωραία.
Θα σας δείξω αυτό. Μην αργούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θα το ανταλλάξουμε αυτό. Αυτό θα έλεγα να το κρατήσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Το λευκό. Mm-hmm. Οπότε έχετε δύο φορέματα. Ναι. Και αν θέλετε πάνω από το λευκό, μπορείτε να βάλετε αυτό. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία. Δεν θέλει. Κάνα δύο ακόμα φορέματα ή όχι. Όχι, ευχαριστώ. Το δοκιμαστήριο. Το δοκιμαστήριο. Ωραία. Ελάτε. Από εδώ φαινές. Είναι κρυφό. Α, και κορνίζα. Τι λέει, τι βλέμμα είναι αυτό. Αχ, τέλειο. Τέλειο. Παρότι το φοβάμαι το άσπρο, μου αρέσει που έχει σκισίματα, είναι αέρινο, είναι διπλό, δεν είναι διάφανο. Φυσικά και αυτή του Νίκ μπορεί να είναι Bohemian και δεν πειράζει που είναι λευκή και δεν έχει λουλούδια. Jesus Christ Superstar και γιατί όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ, το μανίκι κρύβει ό,τι πρέπει να κρύψει. Κοίτα χαρά! Η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει λίγο αν είναι μπόχο, γιατί δεν έχει ούτε πολλά σχέδια με λουλούδια, δεν είναι τόσο ethnic. Είμαι λίγο ντεμί-ντεμί, η αλήθεια είναι. Τι είναι το ντεμί-ντεμί? Είναι για τη συναυλία, νομίζω ότι η Ελευθερία, η Αλβανιτάκη, τέτοια φοράει. Άμα θα κάναμε παρέα, με αυτά θα βγαίναμε έξω. Βάλε το κοκκινό φουστάνι. Θα μπορούσες και κόκκινη τουνίκ να βάλεις, γιατί όχι. Οι συναυλίες στην Ήω γίνονται συνήθως 9 η ώρα το βράδυ. Μετά έχει κλάμπινγκ. Να έχει πέσει ο ήλιος και θα πάω με τις αγαπημένες μου φίλες, πολλές. Ποιες? Αλλά αυτές είναι η αιτία που είμαι στο Shopping Star. Μπράβο τους. Η Άντζελα. Δημητρίου. Η Μαρία. Η Κατερίνα. Ναι. Μη θυμώσετε οι άλλες. Οι δίδυμες. Τέλεια θα περάσετε, κορίτσια. Καλά κάνανε οι φίλες σου και σε εμπνεύσανε να έρθεις στο Shopping Star. Να το δω και πίσω. Α, νομίζω πίσω μπορεί να έχουμε θέμα. Έχετε ένα μισοφόρι που θα μπορούσα να το βάλω με αυτό? Ναι, βεβαίως. Να σας δώσω. Ναι, ευχαριστώ. Να το δω και με το μισοφόρι. Χρειάζονταν ένα μισοφόρι σίγουρα. Ήταν πολύ διαφανές το φόρεμα. Ναι. Τώρα να είμαστε άνετοι. Νικολέτα, δεν μου αρέσει αυτό το φόρεμα. Δεν είναι μέσα στο θέμα για βραδινό. Είπε και ελάλησε. Μπόχο μας έχει, έτσι. Μπόχο, αλλά βραδινό μπόχο. Εγώ έχω καταλάβει. Night μπόχο. Τέλειο. Φόρεμα φαρδί στο χρώμα της μέντας. Ίσως και βεραμάν. Βεραμέντας. Πάρα πολύ άνετο. Πάρα πολύ μακρύ και χωρίς ιδιαίτερο τσαχπινιά στο πόδι. Αλήθεια είναι ότι παρά το δεν έχει σημασία πόσα χρόνια, τα πόδια μου νομίζω αντέχουν ακόμα. Γιατί να μην αντέχουν τα πόδια σου? Κάποια ηλικία. Ωραίο φόρεμα, μου αρέσει πολύ το χρώμα, σου πηγαίνει. Σελινό. Σέλινο. Επειδή είναι τα μανίκια λίγο μακριά, το νιώθω κάπως σκληρό στο δέρμα μου και δεν νομίζω να το αντέξω και δεν θέλω να κάνω συνεχώς διορθωτικές κινήσεις. Έτσι. Αφού το νιώθεις σκληρό, άστο, πάμε στο επόμενο. Η Φωτεινή στοιχηματίζω ότι θα πει ότι είναι πρωινό. Ναι. Αλλά εντάξει, άμα είναι πρωινό, θα κάνω μια εμφάνιση στο νοσοκομείο που δουλεύει, ως πρωινό, να πιούμε καφέ στο κηλικείο. Κυριλέ. Ωραία ιδέα. Αχ, έχεις πάρα πολύ χιούμορ, σε λατρεύω και η αλήθεια είναι η Φωτεινή είναι πάρα πολύ αυστηρή. Εμένα με έβγαλε εκτός θέματος ενώ δεν ήμουν καν. Φαντάσου. Μην ανησυχείς, είσαι μες στο θέμα, είναι βραδινό για συναυλία, τι πρέπει. Ευθυμίσαμε. Λοιπόν, ρε φόρμα, δεν είπα πρωινό όμως, γιατί κάνει μπόχο. Ακούραστη. Λευκή παντελόνα. Σαν φανέλα της ΑΕΛ. Φυσκός, αέρινη. Πάλι σε λευκό που το φοβάμαι, αλλά το απολαμβάνω νομίζω. Oh. Γιατί το φοβάσαι το λευκό? Ίσα ίσα που σου πάει και πάρα πολύ. Η παντελόνα αυτή είναι υπέροχη, έχει φανταστική κίνηση, παλάτσο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και η τουνίκα από πάνω. Μάλιστα, η τουνίκα από πάνω κάνει και το look σου Bohemian. Θα μπορέσω να φορέσω και ψηλό παπούτσι. Δεν φαίνονται τα πόδια μου βέβαια. Αν είχε ένα βυσαλαίο σκίσιμο η παντελόνα, δεν θα με πείραζε καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου η παντελόνα, είναι λίγο στο σακί μου πατάτες. Το μπλουζάκι είναι τέλειο, έχει μια λεπτομέρεια. Ένα μεταξωτό σατέν που του δίνει λάμψη. Νομίζω ότι θα με εξυπηρετήσει τέλεια. Α, παπά, δεν μ' αρέσει καθόλου η μπλούζα, βγάλ' την αμέσως. Ελπίζω να μην μου δίνει όγκο το σύνολο. Τα φοβάμαι λίγο αυτά, Βίκυ, άμα βοηθήσεις, θα περιμένω τη συμβουλή σου με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν σου δίνει κανέναν όγκο το σύνολο, γιατί είναι ημιδιάφανο και ανάλαφρο και φαίνεται σιλουέτες από μέσα. Φυσικά, χρειάζομαι και λίγο παραπάνω styling για να γίνουμε πιο μπόχο, ναι. Θα μπορούσα να δω κάτι από πάνω. Δεν νομίζω να κρυώσω, αλλά
Θα ήθελα να δω ένα πανοφόρι. Γιατί? Έτσι, γιατί είμαι δύσκολη στο να βάζω πανοφόρια και να συνδυάζω. Άκου τώρα. Ωραία, να σας δώσω κάτι από πάνω. Υπάρχει αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να το βάλετε και με, το... με οποιοδήποτε φόρεμα σε αυτά τα χρώματα. Σύνολο ΟΗΕ. Πολύ ωραίο το σχέδιο εδώ. Νομίζω είναι μπόχο. Είναι. Χρώμα, σατέν. Είναι μπόχο. Να δεις που τελικά το έχω με τον μπόχο. Το τουνίκι είναι ωραίο, αλλά χάνεσαι μέσα σε αυτά τα ρούχα. Το φοβάμαι τον μπόχο. Άκουγοντας μπόχο, είχα στο νου μου... Την μπόχα. Καφέ, που εντάξει είναι τα χρώματά μου. Σχέδια έντονα, λαχούρια, γεωμετρικά. Αλλά όχι, τελικά τον μπόχο είναι... Να είσαι άνετος και στυλάτος. Νικολέτα μου, όχι, δεν ταιριάζει τον Νίκο αυτό το σύνολο. Δεν μου κάνει για συναυλία τόσο. Θα σε ποδοπατήσουνε. Όχι, όχι. Άλλο. 2 ώρες 33 λεπτά και 14 δεύτερα ακόμη για την Νικολέτα, που σήμερα τρέχει ή προσπαθεί να τρέξει στους δρόμους του μεγάλου λιμανιού της χώρας. Πάμε στο δεύτερο μαγαζί με ρούχα. Έλα, γιατρέ! Πάμε γερά! Τι έγινε, χάθηκε? Από εδώ καλέ, από εδώ. Καλά πήγαινες. Έλα, κουράγιο, φτάνουμε. Γεια σας. Γεια σας. Ψαχνώ για μπόχο στάιλ, βραδινό όμως. Να έχει μια λάμψη. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι στο χρώμα, αν θα είναι στο ύφασμα. Κάτι σε φουστάνι, φαντάζομαι, να είναι εύκολο. Ωραία. Και να το συνδυάζω και εύκολα. Για να δούμε. Λάμψη σε χρώμα δεν έχω. Να σας δείξω να δούμε κάτι άλλο. Σε ποιο γίνεται από χρώση σε φορεματάκι. Μπορεί να μπει και μια ζώνη ωραία ταμπά, ας πούμε. Κάτι άλλο. Τι έχετε. Σε μονοχρωμία προτιμάμε. Μονοχρωμία και μπριμέ αν έχετε να προτείνετε. Ένα φορεματάκι σε τέτοιο σπίτι. Όχι αυτό. Που να έχει μανίκια. Αυτό θα δοκιμάσω, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Ένα μπλουζάκι με κάποια παντελή. Από εκεί όπως περνάγαμε, αν είναι μπόχο. Ναι, βεβαίως. Θέλετε να δούμε την παντελονίτσα αυτή. Ναι. Που έχει δικό της top. Όχι. Άσπρο τοπάκι ή και μονόχρωμο για να βάλουμε την τουνίκ. Σε μονόχρωμο να δούμε κάτι. Σε λευκούλι. Λευκό. Είναι πράσινο. Λοιπόν. Και να βάλουμε και μια τουνίκα από πάνω. Θα δούμε. Η επιλογή είναι αυτή. Και έχω και άλλη σε λευκούλα ωραία. Πώς πάμε? Δώστε μου αυτή την τουνίκ. Ναι, και ένα φορεματάκι λίγο γρήγορα. Μάλιστα. Αυτό. Σιγά, παιδί. Ναι. Που δοκιμάζουμε. Στο κάτω όλο θα περάσουμε. Αλλά κάτι οδηγάω. Να σε οδηγήσει καλύτερα η πολίτρια, μην πας μόνη σου. Τι είπε, οδηγάω. Νομίζω πως θα πάρω και θα τον πες. Βεβαίως, πάμε. Έλα, Νικολέτα. Καλύψτε την. Α, Βεντουίνα. Πολύ ωραίο. 10 χρόνια παλιότερα και 10 κιλά λιγότερα, νομίζω θα ήταν τέλειο. Αχ, με καταπιέζει λίγο στο μπούστο. Τι να κάνουμε. Έχω νούμερο εκεί, μεγάλο. Αφού σε καταπιέζει το μπούστο, έχεις άλλες επιλογές. Καλό είναι τα δυνατά μας σημεία να τα τονίζουμε, όχι να τα κρύβουμε. Ωραίο όμως φόρεμα, πολύ ωραίο το υφάσμα του, λινό και τα σχέδιά του πιστεύω ότι είναι μπόχο. Κεραμιδί και ρίγα και σχέδιο και όλα. Γεωμετρικό. Υπέροχη τουνίκ, μ' αρέσει πάρα πολύ η folklore της διάθεση, είναι και μίνι, είναι και πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, δεν είναι όμως βραδινή. Σου πάει πολύ όμως, είσαι πολύ μπόχο φίλη μου, πάρα πολύ. Ίσως θα έπρεπε να έχω έρθει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι. Πότε δηλαδή? Πριν 10 χρόνια δεν παίζονταν, πριν 10 κιλά παίζονταν. Όχι, ήρθε στην κατάλληλη εποχή για να γνωρίσεις και εμάς και να ξέρεις ότι εγώ σε πάω πάρα πολύ, έτσι ακριβώς όπως είσαι. Κορίτσια, το θέατρο που θα γίνει στην αυλία είναι αρχαιοελληνικό, έχει μάρμαρα. Πεντέλης. Είναι φτιαγμένο σαν ημικύκλιο με καταπληκτική θέα στη θάλασσα του Μιλοπότα. Σε αποζημιώνει για την ανάβαση που έχει. Καλά, όνειρο θα είναι. Όνειρο, αν έχει και πανσέλινο, του ονείρου. Είναι το γνωστό θέατρο. Έχει ονοματιστεί Οδυσσέας Ελίτης προς χαρή του εθνικού μας ποιητή. Πάντως εγώ όπως είμαι ντυμένη, για Νόμπελ δεν είμαι. Πάω να αλλάξω. Δεν είσαι για Νόμπελ έτσι, πού να πας αγάπη μου? Δίνουν Νόμπελ μόδας. Ωραίο, πολύ άνετη παντελόνα.
με σχέδια, φαρδιά. Το μπλουζάκι είναι λίγο σεμνό. Τι είναι αυτό, Νικολέτα, τι παντελόνα είναι αυτή? Μ' αρέσει πάρα πολύ η παντελόνα με το φλωράλ, μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει βάσει το πράσινο και μ' αρέσει που πάνω έχει σετάρει δύο layers, δύο επίπεδα από λευκό. Μπράβο. Η Μαριτίνα. Ναι. Πιστεύω ότι θα πει ότι είναι μεγαλίστικο το σύνολό μου. Α, έτσι, και πολύ, πολύ ντυμένο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μπόχο σίγουρα, απλά ίσως να βάζεις μια άλλη μπλούζα να το κάνεις λίγο πιο βραδινό. Η Φωτεινή θα πει ότι είναι... Ναι, κλασικά θα πει ότι είναι πολύ πρωινό. Είναι και το μπλουζάκι λίγο κλειστό. Αυτό θα πει. Η Φωτεινή φυσικά και θα πει ότι είναι πρωινό, όλο πρωινά της φαίνονται. Ρίξες πότες εσύ. Αλλά νομίζω ότι μπορεί και να της αρέσει κάπως. Και με το δίκιο μου θα το πω πρωινό, αφού έτσι είναι, όπως το βλέπω. Αυτό να δείτε που είναι μπόχο, αλλά δεν κατεβαίνω. Εκτός αν πρέπει να εμφανιστώ έτσι. Ένα φάντασμα. Κατακόρυφο έκανε. Τέλειο. Να σας βοηθήσω λίγο να το κατεβάσουμε. Να βοηθήσετε, πιστεύετε ότι κατεβαίνει. Τι κάνεις καλέ εκεί. Δεν το ζω αυτό. Αυτό δεν σου μπαίνει καν. Με λίγη προσπάθεια. Ναι, με λίγη προσπάθεια να μου κόψει κανένα κομμάτι μπορεί. Πνίγεται. Δεν νομίζω. Πρόσχε με κολλήσεις, καλύτερα βγάλω το κεφάλι κάτι άλλο, να μην χάνεις και το χρόνο σου καλέ. Κλαίω. Θα πνιγείς εκεί μέσα, βγες γρήγορα έξω. Όχι, όχι, να το βγάλω καλύτερα. Θα με βοηθήσετε. Βεβαίως, πάμε, πάμε, περάστε. Ας το ρούχο κάτω, μην το βάζεις, είναι στενό. Κοίτα εδώ να δεις, αυτό θα τον εμπόχω. Έλα, έλα, τη σκύψτε λίγο μπροστά. Αυτό θα τον εμπόχω, αλλά δεν θα μου κάνει. Θα μας τρελάνει αυτό το κορίτσι σήμερα. Τι έγινε? Φούξε ελευθερία. Επιτέλους, βγήκες από εκεί μέσα. Από τα highlights της σεζόν. Ωραία. Στο χρώμα μου, μπες λινό, ωραία αλφα γραμμή. Μπορώ να τα ανεβάσω με διάφορα αξεσουάρ. Βέβαια, παραμένει καταπιεστικό στο μπούστο. Καταπιεστικό ακούω. Δεν προλαβαίνω να αλλάξω νούμερο τώρα. Νικολέτα μου, όχι, άλλαξε φόρεμα, δεν μ' αρέσει. Το μπούστο σου είναι πολύ στενό σε αυτό το φόρεμα. Σε φοράει, πιστεύω. Ωραίο το μήκος του. Για να δω. Φαίνεται πόδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι από τα χρώματα που φοράω. Και νομίζω πως έχει περιθώριο να ανέβει σε βραδινό με τα αξεσουάρ και το παπούτσι. Πού είναι το θέμα μας με αυτό το φόρεμα? Έχω λίγο μπερδευτεί. Ή μήπως εσύ έχεις μπερδευτεί? Για μένα αυτό είναι στο θέμα. Εγώ τον μπόχο έτσι περίπου το φαντάζομαι. Είναι μπόχο. Το στυλ του φορέματος είναι από αυτά που προτιμάω συνήθως και στους ώμους και στο άνοιγμά του. Αυτό είναι φόρεμα σε αλφα γραμμή. Δεν είσαι στο θέμα. Η Άντζελα θα γκρίνιαζε ότι είναι πάρα πολύ ψυχρό το χρώμα. Η Άντζελα. Θα ήθελε κάτι πιο έντονο, ίσως και με σχέδια. Η Μαρία. Η Μαρία είναι καλός άνθρωπος, θα της άρεσε. Να σας πω για ποιο λόγο. Πες μας. Αυτά τα κορίτσια ήταν η αιτία να έρθω στο Shopping Star. Το βλέπαμε μαζί όταν εγώ ήμουν στην Αραβία. Εκείνες από την Ελλάδα και εγώ από εκεί. Το παίζουν εκεί. Και ήταν σαν να ήμασταν μαζί. Σαν να μην χωριστήκαμε μια μέρα. Καλά, πόσο χαίρομαι που το Shopping Star φέρνει τις γυναίκες κοντά σε όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα στο τρίτο μαγαζί με ρούχα στον Πειραιά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ψάχνω ένα μπόχο style βραδινό. Θέλω λίγο λάμψη και λίγο βοήθεια και στον μπόχο. Ραπάρι. Ναι, μάλιστα. Θα ήθελα να πω σκόπι. Φουστανάκι νομίζω ότι θα βγουν πιο εύκολο. Διάφορα. Όχι διάφορα, θέλουμε αυτά που είπε. Θα θέλεις ότι υπάρχει σε μπόχο. Ένα είναι αυτό, ναι. Είναι one size και είναι πάρα πολύ δροσερό. Ωραία. Υπάρχει να βάλετε μία παντιλόνα. Ένα πολύ ωραίο μπόχο στυλ σε μαντό, κλειστό ανοιχτό φοριέται. Ναι, και από κάτω μπορούμε να βάλουμε τα εξής. Έχει και πιο μακρύ και πιο κοντό και σε λευκό και σε μαύρο. Και ταιριάζουν και τα δύο πάρα πολύ μαζί του. Λευκό θα ήθελα να δω. Ωραία. Εντάξει. Οπότε κρατάμε αυτό. Ναι. Τέλεια. Και το φορεματάκι. Το φορεματάκι. Και προχωράμε να σας δείξω και κάτι άλλο, να σας δώσω και το λευκό. Ωραία. Το άσπρο του. Λοιπόν, επίσης, υπάρχει αυτό το στυλάκι. Ποιο λέτε? Που καμίσαμε το κάτω, η οποία όμως που καμίσα βγαίνει και έτσι, και σε ασπρόμαυρο και σε αυτό το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα. Αυτό. Ωραία. Περισσότερο. Το νομεράκι. Ωραία. Βιαστείτε λίγο.
Με παντελόνια, είπαμε. Έχετε παντελόνι αυτό, είναι σαν παντελόνο κολάρας. Πώς το είπε? Όχι, μπαίνετε. Μπαίνουμε. Τι και οι δύο μαζί. Καλά, μπαίνω, στο βγάλτε μου δυσκολεύω. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλει. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι. Α, νομίζω. Είναι διαφορετικό. Ναι, είναι, αλλά μου αρέσουν τα χρώματα μακρύ. Λίγο ωραία. Περισσότερα. Ευχαριστώ, θα μπορώ να δοκιμάσω. Ωραία. Προς τα... Καλά πάω, έτσι, ευχαριστώ. Ναι, ναι. Όπα, σκοτάδι. Σ' αρέσει? Τέλειο κοραλί παντελόνι, αρκετά επίσημο, στρώνει πάρα πολύ ωραίο, δεν με στενεύει στα πόδια. Η πουκαμίσα είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι μπόχο για μένα, λευκή, με λεπτομέρειες κεραμιδί και κοραλί, ταιριάζει με το παντελόνι. Ωραία, είναι και πιο μακριά πίσω. Α, είναι και μακριά. Δίνει μια άλλη χάρη. Ε, ναι και ναι και ναι, λες δεν ξέρω τι είναι το μπόχο και μου έχεις κάνει τρομερά σεταρίσματα. Πάρα πολύ ωραία του Νίκ, υπέροχα τα φουντάκια, πάρα πολύ ωραία και το μοτίβο με τα λουλούδια και μου αρέσει πολύ και το κοραλί παντελόνι από κάτω, όμως δεν είναι βραδινό. Λίγο ενδιασμό για το πόσο είναι βραδινό. Αυτό λέγαμε. Ή πόσο μπορώ να το ανεβάσω με κοσμήματα. Ή πλατφόρμες. Τι. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι. Νικολέτα, όχι, όχι, άλλαξε στυλ. Το παντελόνι δεν είναι και βραδινό. Όχι, για πάμε για άλλα γρήγορα. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης. Θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι της ελευθερίας. Γιατί αυτό? Το μηδέν θα κάνω κύκλο. Αχ. Και εκεί μέσα θα χορεύω. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Αυτό φοβόμουν. Και μας έμεινε το γκάζι. Πολύ σωστό τραγούδι αυτό, Τσαρπανιτάκη. Τρέχα να προλάβεις. Πόσο χρόνο έχω? 1:52:40. Δεν προλαβαίνω να τραγουδήσω νομίζω. Καλύτερα η κόρη μου θα ηρεμήσει. Αλλάζω γρήγορα. Πάμε. Προλαβαίνεις, τρέξε, τρέξε Νικολέτα. Δεν χορτάσατε μπόχο, πάρτε κι άλλο. Μαύρη παντελόνα, ναι. Με ωραίο άσπρο μπλουζάκι. Ε, τι ωραίο. Από πάνω, του Νίκ, ασπρόμαυρη διάφανη. Νυχτερίδα έγινες, Νικολέτα μου. Και αράχνη. Δεν μ' αρέσει το μαύρο, βάλε χρώμα στη ζωή σου. Το μαύρο δεν ξέρω. Τι έχει το μαύρο? Δεν είμαι πολύ φίλος του μαύρου. Γιατί αυτό? Η αλήθεια είναι, παρότι το θεωρώ ένα ρούχο που πρέπει όλα να το έχουμε. Στην ντουλάπα μας. Παρ' όλα αυτά. Κάπως με φοβίζει πόσο λάμψη μπορώ να του δώσω. Μάλιστα. Πιστεύω ότι για συναυλία στην Ίω είναι οκ. Okay. Απλά θα το ήθελα λίγο πιο βραδινό το συγκεκριμένο. Τώρα φοβάμαι λίγο το δημιουργικό που είπε η Βίκη. Α, αυτό, ε. Αν ήταν μαγειρική, μπορεί και να δημιουργούσε. Παραμιλάει. Εγώ αντιθέτω, σαν μαγείρευα, νομίζω ότι τα έκανα αχταρμά. Τώρα με τον τίσιμο φοβάμαι. Μυστική θα μείνουμε. Ότι δεν θα τα πάω το ίδιο καλά. Αλλά πιστεύω, αφού βγαίνω από τα συνηθισμένα μου, ότι είναι δημιουργικό. Είναι δημιουργικό γιατί έχεις κάνει layers. Υπάρχουν κρόσια, υπάρχει ωραία ματιέρα, υπάρχει μοτίβο, υπάρχει φως που είναι το λευκό, υπάρχει κομψότητα που είναι το μαύρο. Μια χαρά. Για να δούμε και το επόμενο. Πολύ ωραίο. Πολύ κιόλας. Φουστάνι, κιμονό, άνετο. Πολύ ωραία. Στα χρώματα μου γίνα, πορτοκαλί. Τι είναι αυτό το φόρεμα, πάλι. Σοκ παθαίνω σήμερα, τη μεγαλοδείχνουν όλα τα φορέματα. Καφέ, κίτρινο, το πρασινάκι. Νομίζω πως είναι μπόχο. Νικολέτα, τι είναι αυτό που βλέπω? Εφιάλτης. Είσαι σαν γιαγιά. Unique Tropical Floral, όνειρο. Πάρα πολύ ωραία. Αληθινά, δεν ξέρω γιατί το φοβήθηκες αυτό το θέμα. Ολόσωστα τα έχεις κάνει. Τα μοτίβο, τα floral, αν είναι μεγάλα και ξεκάθαρα, μου αρέσουνε. Θέλω να έχουν μια συμμετρική ασυμμετρία. Τι! Ό,τι νόημα και να βγάζει αυτό. Δεν βγάζει. Γιατί θέλω να έχουν μια συνέχεια. Μια συνεχεία συνέχεια. Να έχουν ένα σχέδιο, ένα νόημα. Το ουράνιο τόξο είναι αυτό το φόρεμα, εγώ λέω. Μπράβο. Και θα σε αφιερώσω και ένα τραγούδι. Αχ, όχι πάλι. Δυνατά, δυνατά, γίναν όλα δυνατά. Μετά τα τραγούδια πάμε ταμείο να πάρουμε τα ρούχα της Νικολέτας. Πίσω φίλο. 139 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ορίστε τα ρουχαλάκια σας. Έγινε το πρώτο βήμα. Και αποδειξούλα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Νικολέτα. Εντάξει, πήρες τα ρούχα σου, αλλά πρέπει να πάρουμε και παπούτσια. Έχει ένα βλέμμα απόγνωση συνεχώς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κοίτα εδώ. Θα τρακάρει.
Καλέ, εδώ είμαστε. Γεια σας. Θέλω πλατφόρμες. Θέλω τρέλα. Σε 39. Ωραία. Άνετο. Ναι. Και λαμπερό. Συγχρόνος. Δείξτε μια ματιά και πείτε. Self-service. Νομίζω μ' αρέσει εκείνη η πλατφορμίτσα. Ωραία. Στο χρώμα, στο μπεζάκι. Άλλη. Α, θα δοκίμαζα και αυτό το σαμπουλάκι. Εντάξει. Ωραία. Και μια πλατφορμίτσα, μια, όχι πλατφόρμα, ένα μιούλ, μιούλ. Θα δοκιμάσω αυτό. Πολύ ωραία. Ένα καφέ, επιστρέψεις. Ευχαριστώ. Κάφησε, Νικολέτα. Την πρώτη πλατφόρμα που μου δείξατε δεν την έχω σε 39. Αλλά. Έχω το άλλο το πεδιλάκι όμως σε 39 μαύρο. Μάλιστα. Ωραία, θα μου φέρει το μαύρο και θα κοιτάξω εγώ γρήγορα μια πλατφόρμα άλλη. Ναι, κοίτα εσύ. Αυτό εδώ το φιστική. Βεβαίως. Ωραία. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Σοβαρά τώρα. Άνετα. Λαμπερά. Ίσια βέβαια. Τι παντόφλα είναι αυτή. Όσο να είναι, το τακούνι μάλλον δίνει στη γάμπα μου. Αλλά στο βουνό που θα ανέβω για το θέατρο, είναι πολύ άνετα και πολύ μαλακά στο πάτημα. Άστα, μιούλς με το φιόγκο κάτω, δεν έχουν καμία σχέση με την ποχήμιαν διάθεση. Καμία. Πολύχρωμα. Ναι. Η κορδέλα είναι σατέν. Okay. Ο φιόγκος δείχνει μία νεανικότητα και άνεση. Νομίζω μπόχο σημαίνει άνεση. Και αν δεν σημαίνει, θα το βάλουμε στο λεξικό να σημαίνει από εδώ και τώρα. Με το ζόρι. Αν εσύ πιστεύεις ότι μπόχο και άνεση πάνε μαζί, τότε να το βάλουμε στο λεξικό. Σήμερα είναι η μέρα σου. Ό,τι πει σήμερα. Να και το φιστική. Ωραία πλατφόρμα. Στο ύψος που μου αρέσει και μπορώ να την περπατήσω άνετα και να τη χορέψω. Χαίρομαι που έχει άνοιγμα και φαίνεται το δαχτυλάκι. Ναι. Και το pedicure. Αυτή η χρυσή λεπτομέρεια πίσω. Τι του δίνει? Του δίνει όση λάμψη χρειάζομαι, χωρίς να χάνει σε άνεση. Ωραία είναι αυτά τα παπούτια, πιστεύω σου πάνε. Απλά θα τα ήθελα λίγο πιο ψηλά, επειδή με χαλάει λίγο που δεν είναι ούτε φλάτ ούτε πολύ ψηλά. Τι να κάνουμε? 3/4 ελπίζω να με παίρνεις, όχι full face. 3/4 είπα εδώ, κοίτα. Κοίτα εδώ την ψώνισε. 3/4, αλλά περνάει και ο χρόνος. Μην χάσουμε κανένα τέταρτο εδώ. Ξέρεις και τα 3/4, φίλοι μου. Α! Κοίτα τι ωραίο που είναι. Εδώ. Οκ. Okay. Πιο χαμηλά, δεν καταλαβαίνω. Πού θέλεις? Εδώ δεν είναι 3/4. Να, και εδώ 3/4. Βρε μανία με αυτά τα 3/4. Μια χαρά είσαι, θα είσαι στο φακό, φας. Βίκη, τι λες? Η πλατφόρμα είναι αρκετά γκλάμου. Στάιλις, θέλω συμβουλές, γιατί τα φοβάμαι τα αξεσουάρ. Λέω όχι, γιατί δεν είναι αρκετά μπόχο. Δεν μας ταιριάζει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο έχω? 1:16 και 7 δευτερά. Γρήγορα το επόμενο, εσύ 3/4. Προλαβαίνεις. Άμα κάνεις γρήγορα, προλαβαίνεις. Όμορφα σανδαλάκια, λαμπερά. Τι τους δίνει? Τις δίνει λάμψη. Το ότι έχει πετράδια. Oh. Είναι αρκετά άνετα. Μπόχο, θα ταιριάζουν με το ρούχο μου. Ολόσως το φλάτ σανδάλι για μια μπόχο εμφάνιση. Πλην του γκλίτερ. Λοιπόν, αυτό θα αρέσει... Σε ποια? Στην Ιουλιέτα, πιστεύω. Εννοείται πως μου αρέσει το φλατ. Γλυκούλα. Πιστεύω πως είναι το ιδανικό για συναυλία. Λίγο το κουνάκι θα μ' άρεσε, αλλά όχι πάρα πολύ. Η Μαριτίνα θα είναι αυστηρή. Εγώ γιατί να είμαι αυστηρή? Έτσι γεννήθηκες. Απλά συγγνώμη μου λέω και τα συγκεκριμένα μου αρέσουν και πολύ. Η Αναστασία ελπίζω να είναι φιλική. Η Φωτεινή. Η Φωτεινή δεν νομίζω ότι της αρέσει τίποτα. Ναι, δεν μου αρέσει γιατί δεν είσαι στο θέμα, αγάπη μου. Δεν έχει κάτι μαζί σου. Και όταν δεν είσαι μέσα στο θέμα, θα στο λέω. Όσο έχει φωνή, θα στο τραγουδάει. Πάμε στο δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Ε, τι, όλες τραγούδησαν, εγώ να μην πω τίποτα. Επιτάχυνε, Νικολέτα, μπράβο. Όπα, φρέναρε. Γεια σας. Γεια σας. Η Νικολέτα. Θέλω παπουτσάκια μπόχο σε 39 νούμερο. Θέλω να έχουν λάμψη και άνεση. Λάμψη και άνεση, τέλεια. Πριν ξεκινήσουμε όμως, έχω κάτι για σας. Ουι, του φακέλου. Του φακέλου τα 9 μέρα. Ωχ, φτάσαμε στο δύσκολο σημείο. Μάλιστα. Θα πάρω αυτό. Μ' αρέσει τον έχει περισσότερο. Τι έχει. Ταντάν. Μείον 5 λεπτά. Κρίμα. Βοβάρι το χτύπημα της μοίρας. Τα θέλεις αυτά τα 5 λεπτά. Για να δω τι έχω κι εγώ. Συν 8 λεπτά. Κρίμα. Νομίζω ότι είναι διπλή η απογοήτευση μου τώρα. 3/4 εσύ είπαμε. Η απογοήτευση για το πλάνο που δεν είναι 3/4 ή για τα 5 λεπτά που έχασες. Πόσο χρόνο έχω?
Μία ώρα, ένα λεπτό και 27 δεύτερα. Γρήγορα. Παπουτσάκια. Με τι ξεκινάμε? Να ξεκινήσουμε σε κάτι χαμηλό. Μπορούμε να δούμε σανδαλάκι flat ή σανδάλι με κορδονάκι. Ή κάποια φλατφόρμες παντρίγια με κορδόνι, ναι, επίσης, ναι, θα μπορούσαμε. Ποιες αρέσουν? Λοιπόν, θέλω... Τρέλα. Αυτό εδώ, σε 39, αυτό το ίσιο, ναι, είτε το χρυσό είτε το κόκκινο χρυσό. Και... Ωραία, τέλεια. Και θα δοκιμάσω και την σπαντρίγια στο το πλεχτό το μαύρο. Έτσι, για την αλητεία. Βεβαίως, ένα λεπτάκι, καθίστε και έρχομαι. Πώς σου φαίνονται? Ωραία, άνετη. Εσπατρίγια με τακουνάκι, βολικό, μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος. Θα ήθελα κάτι άλλο σε παπούτσι. Μη μου πάρεις εσπατρίγια. Αλλά μαύρη. Μαύρη. Αν έχει μια λάμψη, θα ήθελα κάτι πιο λαμπερό. Όμως είναι πάρα πολύ άνετη και μαλακή. Είναι ωραίο να δεις και κάτι πιο λαμπερό, αλλά πιστεύω ότι για το θέμα που έχεις επιλέξει είναι μια χαρά και είναι και μπόχο. Πάρα πολύ θα με βολέψει στη συναυλία. Είναι πάρα πολύ βολική και σε ιδανικό ύψος για να κολακεύει το πόδι μου. Το ύψος είναι ιδανικό, μου αρέσει, αλλά καλύτερα να βάλεις κάτι άλλο σε χρωματιστό πιο πολύ. Λοιπόν, στο νούμεράκι σας έχω σε ροζ χρυσό. Τέλεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ακούω. Πολύ ωραίο, και αυτό, χρυσό, λαμπερό. Πολύ ωραίο κόψιμο μπροστά. Νιώθω άνετα με τα δάχτυλά μου έτσι. Mules flat με χρυσή κλωστή μπροστά. Ναι, αλλά πάρα πολύ καλοκαιρινά, δεν νομίζεις? Τα τρουξ γύρω-γύρω προσφέρουν τη λάμψη που επιθυμώ για να είναι πιο βραδινό το στυλ. Το ίσιο, 1,75 κάποτε έλεγε η ταυτότητά μου. Νομίζω ότι μπορώ να το δουλέψω και το ίσιο. Ναι, ισχύει. Είσαι πολύ ψηλή κοπέλα, οπότε πιστεύω ότι το υποστηρίζει μια χαρά. Έχει έτσι κάποιες λεπτομέρειες που μοιάζουν με αρχαιοελληνικές. Ναι. Νομίζω ταιριάζει και στο περιβάλλον του θεάτρου που θα είμαστε. Στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ταιριάζει και με το θέατρο που θα πας. Αυτά είναι για θέατρο. Ωραία πλατφορμίτσα, όχι πολύ ψηλή. Μπες λουράκι μπροστά, οριζόντιο. Και λουράκι καφέ γύρω από τον αστράγαλο. Νομίζω θα είναι τέλεια με το σύνολό μου και για την περίσταση. Θεωρώ ότι δεν σου κολακεύει το πόδι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο και είναι πολύ βαρετό. Σκληρή. Άλλη μια καλοκαιρινή επιλογή. Μήπως να το δεις λίγο πιο φθινόπωρο. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχω μια εικόνα στο μυαλό μου. Ναι, νιώθω αρκετά ικανοποιημένη. Ελπίζω να ικανοποιηθούν και οι συμπαίκτριές μου. Ποιες συμπαίκτριες? Αυτές τέλος πάντων που έχουν ένα αίσθημα ικανοποίησης, γιατί μια μάλλον δεν θα ικανοποιηθεί. Ποια? Ξέρεις εσύ ποια είσαι. Α. Για μένα τα λέει. Δεν αποκαλύπτω. Και για να μην μπερδευόμαστε, αυτή που δεν θα ικανοποιηθεί με τίποτα είναι η Φωτεινή. Μπορεί να σε βγάλει και εκτός θέματος. Πόσο χρόνο έχω? 42 λεπτά και 36. Γρήγορα. Έχουμε και ταξισουάρ. Άντε, τρέχα γρήγορα. Φύγαμε και από το δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Η ώρα των αποφάσεων. Στα πόσα είμαι? Είναι στα 20 ευρώ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ορίστε με, γεια σας. Ορίστε και η αποδειξία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψώνησα και τα παπούτσια. Τι κούραση το shopping star να πάρω μια ανάσα. Τι νόμιζες? Ούτε σε εφημερία τέτοιο πράγμα. Αχ, ο μεγάλος άνθρωπος, δεν κρύβεται. Έλα, έλα, υπερβολές. Πάω, έκανα γρήγορα. Άντε, πάρε γρήγορα ανάσες. Αντέχουμε ένα φερό ποινιδωτή. Έλα, τα κατάφερες. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω τσατούλες, μπόχο, στήλ, όποια βοήθεια δεχθεί. Βεβαίως, περάστε από εδώ, έχει πολλά σχέδια. Ευχαριστώ. Πάρε ανάσες, είπαμε. Να πιάσω αυτή, μπορώ. Βεβαίως. Τέλειο σχήμα, φελός. Μη βρίζεις. Με χρυσό άνοιγμα φερμουάρ και φούντες. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή η τσάντα. Πάρα πολύ μεγαλιστική φελός τώρα με λουλούδια. Όχι. Έχει λουράκι. Εμένα μου αρέσει να την πιάνω και στο χέρι την τσαντούλα. Αλλά μπορώ να την κρεμάσω
γιατί θα χρειάζομαι τα χέρια μου ελεύθερα για να χορέψω. Τι τέλεια τσάντα, μπράβο, έχει τέλεια χρώματα και ειδικά το χρυσό, τι κάνει ιδανική για το βράδυ. Το χρυσό βράδυ. Θα ήθελα να δω την ψάθινη. Βεβαίως. Ορίστε, παρακαλώ. Για να δούμε. Ωραία, μεγάλη, tote bag, πολύ μου αρέσει. Μπράβο. Είναι η τσάντα που κρατάω. Με εξυπηρετεί και σε μέγεθος και στο λουράκι στο νόμο. Ωραία η tote bag με τα κρόσια και πλεκτή ψάθινη, αλλά είναι για τη θάλασσα, είναι για το καλοκαίρι, δεν είναι για την ελευθερία Ερβανιτάκη, έτσι λέω εγώ. Όχι, όχι. Παρότι την αγάπησα, δεν νομίζω πως θα τολμήσω. Θα Γιατί? Με σκοτώσει η Φωτεινή άμα τη δει αυτή την τσάντα. Δεν με σώζει τίποτα. Εγώ φταίω που η τσάντα είναι πρωινή. Γιατί η Φωτεινή σε περιμένει στη γωνία να πει ότι βγήκες εκτός θέματος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, Νικολέτα. Δεν περιμένω να σε βγάλω εκτός θέματος. Απλά να βάλεις ένα βραδινό μπόχο. Εκτός μάχης. Είναι νωρίς να πω ακόμα αν παίζει στρατηγικά. Α. Αλλά θα φανεί. Νομίζω ότι προς τα εκεί. Τίνει. Πάει το πράγμα. Δεν παίζω στρατηγικά, Νικολέτα. Πώς Εγώ παίζεις? Λέω την αλήθεια. Αυτά που βλέπω. Πάντα. Κολιέ. Βεβαίως. Έλα να σας δείξω και τα κολιέ. Έλα και τα κολιέ. Αυτό εδώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειο κολιέ. Μακρύ. Με πολύ ωραίες χάντρες. Σε ωραίο περλέ ροζ χρωματάκι. Δεν μου κάνει και πολύ μποχήμια τώρα αυτό. Μου κάνει πλούτος. Πολλές χάντρες μεταλλικές, θα αντανακλούν το φως, θα δίνουν λάμψη στο σύνολό μου και νομίζω ότι το χρειάζεται για να γίνει βραδινό, γιατί πρέπει να είμαστε και βραδινοί και δημιουργικοί. Το συγκεκριμένο κολιέ είναι σίγουρα δημιουργικό, βραδινό, ταιριάζει πάρα πολύ με το ύφος της συναυλίας, είναι μπόχο. Βάλε τελεία. Και μάλιστα πάρα πολύ. Τα είπε μονορούφι. Αυτό. Νομίζω αυτό είναι μπόχο και πέτρα και μέταλλο και ξύλο και έθνικ και αέρας και χειροποίητο μοιάζει. Εντάξει. Νομίζω ότι περικλεί όλα όσα θέλει το θέμα μας. Μπορεί και να μου μιλάει, θα έλεγα. Καλύτερα, γιατί είναι μακρύ σαν ροζάριο και έχει πάρα πολλά χρώματα και πετράδια και μέταλλα, οπότε μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Είναι τα στοιχεία της γης, ας πούμε. Μια χαρά. Ιδανικό για βράδυ. Μ' αρέσουν οι χάντρες, οι άστρες και οι καφέ. Πιστεύω θα σου τέριαζε απόλυτα. Πόσο χρόνο έχω? 23 λεπτά και 20. Για μου βραχιόλια γρήγορα γιατί έχω... Έλα και το έχουμε, πάμε τρέχουμε. Πιστεύω προλαβαίνεις. 23 λεπτά ωριακά. Για να δούμε. Θα προλάβει. Έχεις αυτό το στυλ και αυτά εδώ. Είναι όλο μαζί αυτό? Ναι, είναι όλο μαζί. Ωραία, να Ελάτε δω να το δείτε αν θέλετε. Ορίστε. Με το μάτι, Παναγία μου. Ωραίο δερμάτι. Τίνω βραχιόλι πολλά μαζί. Αν ανακαλύψω και πώς ανοίγει, μπορεί και να το φορέσω. Πάρα πολύ ωραίο να συνδυάσεις δέρμα. Α, είναι ένα με πολλά επίπεδα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το βραχιόλι. Μπορεί να χρειαστώ βοήθεια εδώ για να το κλείσω. Ελάτε. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν να φοράμε πολλά μαζί. Στολίζει το χέρι. Ισχύει. Νομίζω είναι τέλειο. Και εκεί που θα χορεύω θα... Ναι. Θα... Τραβάει τα βλέμματα. Σίγουρα θα τραβάει τα βλέμματα, αφού είναι και ένα μάτι. Ροζ, χρυσό. Oh. Πάλι πολλά σειρματάκι, πολλά βραχιόλια. Μαζί στολίζει το χέρι. Νομίζω ότι του δίνει τη λάμψη που χρειάζεται το βράδυ. Είναι μπόχο, είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, διάλεξέ το. Αυτό το ροζ βραχιόλι δεν κάνει μπόχο. Κάνει για... Γιατί κάνει? Για ένα άλλο ντύσιμο πιο καλό. Τι έγινε, παιδιά? Τι σας οφείλω, παρακαλώ? Το ποσό είναι 47 ευρώ και 80 λεπτά. Ορίστε. Ευχαριστώ για αποδειξούλα σας και η τσάντα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Νικολέτα. Τα κατάφερες και εδώ. Ωραία, ψώνισα και τα αξεσουάρ. Ναι. Πόσο χρόνο έχω? 16 λεπτά και 14. Τρέχω για το κομμωτήριο. Α. Πάμε, είσαι που προλαβαίνεις. Τόσα κομμωτήρια που έχουμε πάει, δεν μου έχετε δώσει την ευκαιρία να κάνω κι εγώ μια κουκ. Σας. Έχω 12 λεπτά και 10 δεύτερα για να κάνω ένα μπόχο χτένισμα και να πάω σε συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το έχουμε. Ναι, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Περάστε. Ευχαριστώ. Χάρηκε. Τι γλυκές που είναι οι κομμώτρες και οι κομμωτές.
στα κομμωτήρια, που είτε πάτε με 8 λεπτά, είτε πάτε με 10, με 12, με 4, πάντα σας εξυπηρετούν και κάνουν το καλύτερο μπορούν. Μπράβο και ευχαριστούμε. Τι θα κάνουμε στα μαλλιά σας? Κοιτάξτε, θέλω να αναδείξουμε τους γουρότους, οπότε να τονίσουμε με κάποιο τρόπο τις μπούκλες, αλλά να φανεί και το πρόσωπό μου. Ας τραβήξουμε τα μπροστινά προς τα πίσω και τα πισινά για μπροστά, να φαίνει το πρόσωπό μου. Εννοείται να τονίσεις τις μπούκλες σου, να φανεί και το πρόσωπό σου και να φανεί η ομορφιά σου. Ωραία, εγώ θα βαφτώ εδώ μεταξύ, δεν σας πειράζει? Κάνω ό,τι θες. Ωραία. Όπου δυσκολεύομαι όμως θα σας λέω. Oh. Θα βάλω μία λαμπερή χρυσή σκιά. Okay. Συγγνώμη Αναστασία, θα βάλω και λίγο καφέ. Να μην είναι ακριβώς τα ίδια. Μωρέ, βάλω ό,τι θέλεις. Δεν πειράζει καθόλου που πας χρυσή σκιά. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ ωραία, τονίζει το μάτι, ελπίζω να σου πηγαίνει εξίσου καλά, όπως πηγαίνει και σε μένα. Και ένα κραγιόν. Τι κραγιόν? Σε λαμπερό. Okay. Καφέ. Ναι. Γίνω στα χρώματά μου επίσης. Μπράβο Νικολέτα, αυτό ακριβώς ήθελα να κάνεις. Βάλω τη σκιά. Χρώμα χρυσό για να δώσω τη λάμψη που απαιτεί η ώρα. Okay. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει. Τι? Να κάνω το σκούρο στο μάτι μου. Τι λέει? Συμφωνώ μαζί σου να βάλεις λαμπερή χρυσή σκιά. Θα είναι βραδινό. Πόσο χρόνο έχω? 5 λεπτά και 44. Αχ, και μόνο το αρχήν του μαλλιού. Πώς πάμε με τα μαλλιά? Πάμε πολύ καλά. Χαλαρή. Πάμε, πάμε, το έχεις. Το κραγιόν, το λαμπερό καφέ που λέμε. Ναι. Λαμπερό, κτυπλωτικό. Όχι ακριβώς. Ένα βήμα πριν το χρυσό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση κραγιών. Θα ήθελα να σε δω με κάτι πιο αστραφτερό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα ταιριάζει ίσως και με τα ρούχα που επέλεξες. Μασκαρά. Μασκαράς εγώ? Εντάξει. Οκ, λίγο τώρα θα κουνηθώ. Μην με τραβήξετε. Προς τα πίσω, το χρειάζομαι το μάτι. Νικολέτα, σίγουρα βάλε μάσκαρα, Να τονίσει περισσότερο το βλέμμα σου. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 42. Ρούς. Τρελαβαίνεις, γρήγορα. Oh. Για τον όγκο το θέλετε εδώ πάνω. Το θέλω εδώ πάνω, αλλά συμμετρικά. Τι εννοείς? Εντάξει. Θα αφήσουμε μαλλιά μπροστά. Ναι, στα αυτιά μου μπροστά μαλλιά. Κλαίω. Εντάξει. Ναι. Αυτιά μπροστά στα μαλλιά. Όχι έτσι. Θέλετε να μου κάνετε σκουλικάκια, να τα πιάσουμε όλο μαζί εδώ, ένα σκουλικάκι προς τα πίσω και δυο στο πλάι. Να είναι 3 τα σκουλικάκια και να φαίνεται το πρόσωπό μου. Σκουλίκια βγάλαμε. Τριφτά, όχι σκουλικάκια. Το κτένισμα που θέλετε είναι πιο φυσικό, πιο ανάλαφρο? Να είναι κτένισμα, να μην είναι. Αν δεν είναι φυσικό. Χαμένη στη μετάφραση. Θα το κάνω μόνη μου. Θέλω. Θέλετε στριφτά? Στριφτά. Ωραία. Βρε Νικολέτα, ποια μου είπε, τι σκουλικάκια ακούω? Είναι ειδική ορολογία. Τελείωσα το μακιγιάζ. Αυτό είναι. Ναι. Τρεις κινήσεις. Ματ. Θέλω να είναι γύρω το πρόσωπο μου πιασμένα, χωρίς να φαίνονται πιασμένα. Τι ακριβώς εννοείς να είναι πιασμένα, αλλά να μην φαίνονται πιασμένα? Πόσο χρόνο έχω? 14 δεύτερα. Είμαι έτοιμη. Έτοιμη. Λίγο λάμψη προλαβαίνω. Κάνω ό,τι μπορείς. Προλαβαίνεις άνετα, είμαι σίγουρη. 5. Ναι. 4. Ναι. 3. Οκ. Okay. 2. 1. 1. Έτοιμη! Πρόλαβα, κορίτσια! Έβγε. Νικολέτα, είσαι τυχερή που έχεις αυτή την κομμώτρια, γιατί δεν της εξηγούσες τι ήθελες. Της έλεγες τι είχε αυτό που έχω στο μυαλό μου, χωρίς να της λες τι έχεις στο μυαλό σου. Αλλά εντάξει, τα έκανε μια χαρά τα μαλλιά σου και σου πάνε πάρα πολύ. Επίσης, το μακιγιάζ δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. Μια χαρά το κραγιονάκι που είναι λίγο σαν πιο μήλο, καφέ και το ματάκι, τέλεια. Τι σας οφείλω? Το χτένισμά σας είναι στα 26 ευρώ. Στάξτε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, απόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε! Μπράβο, Νικολέτα! Επιστρέφουμε στο πλατό. Ψηλέ, άνοιξε την κοπέλα. Για πες τώρα, Νικολέτα, είσαι μες στο θέμα? Αν και το θέμα με δυσκόλεψε πολύ, ακόμα δεν έχω καταλήξει με ασφάλεια τι είναι εμπόχο, πιστεύω ότι είμαι μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Είμαι δημιουργική, όπως μας ζήτησε η Βίκη, ναι, και βραδινή. Έχω τη λάμψη που νομίζω απαιτεί μια βραδινή εμφάνιση. Και ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι η shopping star της εβδομάδας. Τέλεια! Πάμε πίσω στο πλατό να ακούσουμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Το best φόρεμα πώς σας φάνηκε το λινό?
Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν εκτός θέματος και δεν νομίζω ότι την κολάκευε καθόλου. Ακριβώς αυτό, της καταπίεζε πάρα πολύ και το μπούστο και είναι πάρα πολύ κρίμα. Ναι, συμφωνώ. Ήταν ένα απλό φόρεμα σε αλφα γραμμή. Τελεία. Αυτό. Η Νικολέτα τα πρόλαβε όλα. Αγόρασε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, πήγε για κομμωτήριο και έβαλε γυαλιά στις αντιπάλους της. Τώρα είναι έτοιμη για πασαρέλα. Τη φοβάμαι την πασαρέλα, αλλά θα το παίξω άνετη. Και αυτή σε φοβάται. Θα κλάψω λίγο, αλλά θα περπατήσω. Ελάτε κορίτσια, ακολουθεί κλάμα. Για να δούμε πώς θα βγει στην πασαρέλα η Νικολέτα. Αέρινη πάνω απ' όλα. Σιγά θα φύγει η τσάντα. Μη γελάς εσύ. Που έμαθες χορό, θέλω να πάω κι εγώ εκεί. Νικολέτα μου, βλέπω η πασαρέλα είναι κάτι που σου πάει πάρα πολύ. Όπως και τα περισσότερα κορίτσια που έρχονται εδώ που τα λέμε. Τώρα, πάμε να δούμε τα πράγματα από πάνω ως κάτω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Το μακιγιάζ είναι μια χαρά και μ' αρέσει πάρα πολύ και η λευκή του Νίκ. Όμως, το τσαντάκι, το κολλιέ και τα σανδάλια σου δεν είναι λάθος, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλοκαιρινή προσπάθεια που έχω, ενώ εμείς βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Οπότε θα ήθελα ιδανικά να μου ρίξεις ένα πανοφόρι, να μου βάλεις ένα άλλο παπούτσι, ένα country μποτάκι, να μου πάρεις μια άλλη τσάντα λίγο πιο σκούρα και να μου βάλεις και άλλα κοσμήματα. Δεν σας έπεισε. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Πάμε, Νικολέτα! Για πες μου τώρα, πώς ήταν η πασαρέλα? Η πασαρέλα ήταν πολύ καλά, παρότι όπως τη φοβόμουν, νομίζω ότι και την περπάτησα και τη χόρεψα. Η Νικολέτα μου άρεσε πολύ στην πασαρέλα, το καταχάρηκε. Ναι. Γλεντήσαμε μαζί της. Τι γλέντι ήταν αυτό σήμερα! Για να δούμε τώρα πόσο κόστησε αυτό το γλέντι. Η Νικολέτα πλήρωσε για την τουνίκα 110 ευρώ, για το μεσοφόρι 29, τα σανδάλια κόστησαν 20 ευρώ, η τσάντα 18,90, όσο και το κολλιέ, το βραχιόλι 10 και τα μαλλιά 26. Συνολικά ξόδεψε 232 ευρώ και 80 λεπτά και της έμειναν 117 και 20. Γεια σου, Νικολέτα μου. Γεια σου, Μαρτίνα. Να ξεκινήσω από το κεφάλι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου και το μακιγιάζ. Θεωρώ ότι είναι μπόχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι φυσικό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για το φόρεμα, μ' αρέσει και αυτό πολύ. Απλά θα ήθελα να τονίσει τη μέση σου με κάποια ψαθινή ζώνη, ίσως. Τα παπούτσια μ' αρέσουν πολύ. Αυτά ήθελα να πάρεις. Απλά θεωρώ την τσάντα λίγο πρωινή. Τα κοσμήματά σου μ' αρέσουν πολύ. Θεωρώ ότι το κολλιέ είναι μπόχο και το βραχιόλι. Μου αρέσει που έχει διάφορα χρώματα και κάνει το στυλ πιο δημιουργικό. Μπράβο, είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαριτίνα δεν είναι τόσο αυστηρή όσο την περίμενα τελικά. Της φάνηκε το σύνολό μου ολοκληρωμένο, αν και το περίμενε κάπως διαφορετικό. Θεωρώ ότι η Νικολέτα έχει πιθανότητες να είναι η shopping star της εβδομάδας και θεωρώ ότι ήταν μπόχο, αλλά όχι ούλτρα βραδινή. Γεια σου, Νικολέτα. Γεια σου, Φωτεινούλα. Είσαι πολύ όμορφη. Το φόρμα μου αρέσει. Κάνει μπόχο. Από κοντά είναι πιο ωραίο. Καλά έκανες και έβαλες από μέσα κάτι, γιατί διαφάνιζε. Το κολλιέ σου είναι ωραίο. Τα βραχιόλια σου μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα ήθελα πιο μπόχο αξεσουάρ για να γίνει δημιουργικό και να είναι πιο μέσα στο θέμα. Τα μαλλιά εννοείται μου αρέσουν. Σου πηγαίνουν πάρα πολύ σγουρά. Οι παντόφλες κι εγώ αυτές προτιμούσα. Τα παπούτσια της Νικολέτας είναι ωραία. Μου αρέσουν που είναι χρυσά. Τα προτιμούσα να κάνουν νεκρόσια. Για να είναι πιο μπόχο στυλ. Η τσάντα, εφόσον δεν έχεις άλλη επιλογή, ταιριάζει για τη συναυλία που θα πας στο θέατρο. Είσαι δημιουργική. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν ειλικρινή τα σχόλια της Φωτεινής ή αν είναι γενικότερα στο πλαίσιο του πώς συμπεριφέρεται αυτή τη εβδομάδα. Θα φανεί. Δεν πιστεύω να στεναχώρησα την Νικολέτα με την κριτική μου. Είμαι αντικειμενική, είναι η αλήθεια. Γεια σου, Νικολέτα μου. Γεια σου, Ιουλιέτα μου. Είσαι μια κούκλα, είσαι με στο θέμα. Το φουστάνι είναι μπόχο. Θα μ' άρεσε βέβαια να έχει κάποια λεπτομέρεια, ίσως κάποιο σχεδιάκι.
Αλλά κατά τα άλλα είναι αεράτο, πάρα πολύ ωραίο. Το παντοφλάκι μου αρέσει αρκετά. Θα προτιμούσα ίσως να έχει ένα λουράκι για να είναι πιο σταθερό στην αυλία, μην χάσει κανένα παπούτσι. Τσάντα είναι πολύ όμορφη, ταιριάζει. Μ' αρέσει πολύ το χρυσό. Το μακιγιάζ πολύ ωραίο, το κραγιόν έτσι σκούρο, μια χαρά και τα μαλλιά είναι ξεκάθαρα μπόχο, είναι το φυσικό σου, σου πάνε αρκετά, μπράβο σου. Η κριτική της Ιουλιέτα μου φάνηκε ειλικρινής και κολακευτική. Ήταν δημιουργική, συνδύασε πολύ όμορφα το φόρεμα με τα αξεσουάρ, οπότε πιστεύω είναι ιδανικό στυλ για μια συναυλία. Γεια σου, Νικολέτα μου. Σε κατευχαριστήθηκα στην Πασαρέλα. Ήσουν πραγματικά θεά, κούκλα. Το σύνολό σου μου αρέσει όλο πάρα πολύ. Θεωρώ ότι 100% μέσα στο θέμα. Το φόρεμα είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το παπούτσι όταν το είχα δει στο μαγαζί δεν με εξτρέλανε, αλλά τώρα που το βλέπω, τώρα που το φοράς από κοντά μου, αρέσει πάρα πολύ. Μόνο η τσάντα θεωρώ ότι είναι λίγο πρωινή, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι 100% μέσα στο θέμα, οπότε θα το παραβλέψω. Το μαλλί σου είναι τέλειο, σου πάει απόλυτο φυσικό και είσαι μια κούκλα, πραγματικά. Τα κοσμήματα μου αρέσουν πάρα πολύ, θεωρώ ότι σου πάνε πάρα πολύ και εύχομαι να περάσει τέλεια στην συναυλία που θα πας. Σας περιμένω όλες. Τα σχόλια της Αναστασίας μου φάνηκαν πολύ κολακευτικά και εγκάρδια. Η Νικολέτα πιστεύω θα μπορούσε να είναι η shopping star της εβδομάδας, γιατί πήρε πάρα πολύ θετικά σχόλια από όλες μας, ήταν φυσικά μες στο θέμα, οπότε δεν βλέπω το λόγο να μην είναι η shopping star. Σιγά, Sharon Stone. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Μαριτίνα που ενέκρινε τα μαλλιά, της άρεσαν πολύ τα αξεσουάρ, αλλά της έλειπε μια ζώνη. Την Νικολέτα έβαλα 6, επειδή θεωρώ ότι η εμφάνισή της ήταν μπόχο, αλλά δεν ήταν ούλτρα βραδινή. Η τσάντα είναι καθαρά πρωινή λύση και επίσης μου έλειπε μία ζώνη προκειμένου να κάνει το φόρεμα πιο δημιουργικό και μεσάτο. Η σειρά της Φωτεινής που συμφώνησε με την επιλογή στα αξεσουάρ και τα σανδάλια, αλλά δεν τρελάθηκε με την τσάντα. Την Νικολέτα έβαλα 5, γιατί θα ήθελα τα παπούτσια και τα αξεσουάρ να είναι πιο μπόχο και η τσάντα είναι πρωινή. Για να δούμε τι θα βάλει η Ιουλιέτα, που είχε επισημάνσεις για την τουνίκ και τα σανδάλια, ενώ της άρεσαν πολύ τσάντα, μαλλί και μακιγιάζ. Την Νικολέτα έβαλα 7, διότι στο φόρεμα θα ήθελα ένα σχέδιο για να την κάνει πιο μπόχο και στο παπούτσι ένα λουράκι για να είναι πιο σταθερό στη συναυλία. Και τελευταία η Αναστασία που ενθουσιάστηκε με το σύνολο, ειδικά με τα κοσμήματα, αν και δεν τρελάθηκε με την τσάντα. Την Νικολέτα έβαλα 9, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σύνολό της. Ήταν βραδινό, ήταν εμπόχο, ήταν μέσα στο θέμα, αλλά η τσάντα μου φάνηκε λίγο πρωινή. Τέλος συναγερμού. Κάθισε. Νικολέτα, θα κερδίσεις ή τζάμπα τρέχαμε? Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι η shopping star της εβδομάδας, ιδιαιτέρως μετά τα σχόλια των κοριτσιών που άκουσα. Μια χαρά τα πήγε Νικολέτα, αφού έβγαλε μέσο όρο 6,75 στα 10 και έτσι ατενίζει με αισιοδοξία την ανακοίνωση της νικήτριας την Παρασκευή. Βέβαια, πρέπει να πάρει καλή βαθμολογία από την fashion expert Βίκυ Καγιά, η οποία τώρα θα σας δώσει ένα fashion tip για μπόχο σύνολα. Αγαπημένες μου, αν θέλετε να είστε δημιουργικές με μπόχο στυλ, τότε μην ξεχνάτε τα κρόσια. Είναι μια βασική προσθήκη σε ένα μπόχο look, ακόμη και σύγχρονα φερμένο στο μοντέρνο σήμερα. Οπότε, είτε επιλέξτε ένα γυλαίκο με κρόσια, είτε ένα κάρντιγκαν με κρόσια, μια τσάντα με κρόσια ή ακόμη και σκουλαρίκια κρόσια, θα είστε μέσα στο θέμα και πολύ στυλάτε. We rise with hope.